κατέριψαν ρωσικό ελικόπτερο Μ-24 πάνω από την Αρμενία. Το περιστατικό συνέβη εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στην κοντινή αμφισβητούμενη περιοχή του Καραμπάχ μεταξύ των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν και των δυνάμεων τη αυτοανακηρυγμένη δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα δήλωσε ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Μ-24 συνετρίβει στο έδαφο τη Αρμενία κοντά στο χωριό Ιράσκ αφού δέχτηκε πειρά από το έδαφο, από φορητό σύστημα αεροπορική άμυνα. Η συντριβή προκλήθηκε από απώλεια ελέγχου μετά από ένα πύραυλο που έπληξε το αεροσκάφο, πρόσθεσε το Υπουργείο. Τη στιγμή τη επίθεση, το ελικόπτερο συνόδευε ένα κονβόι τη 102 δεύτερη στρατιωτική βάση τη Ρωσία, η οποία βρίσκεται στην Αρμενία, καθώ κινούνταν πέρα από το γεράσκοντα στα σύνορα με την αυτόνομη δημοκρατία του Νασι Σέβαν του Αζερμπαϊτζάν. Το περιστατικό είχε ω αποτέλεσμα το θάνατο δύο μελών του πληρώματο του ελικόπτερου και τη μεταφορά ενό άλλου στο νοσοκομείο με μέτριου τραυματισμού. Πριν από λίγα λεπτά, τα αρμενικά και τα ρωσικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο που μετέφερε Ρώσου στρατιώτε καταρρίφθηκε στον ουρανό πάνω από την Αρμενία. Μέχρι ώρα δεν υπάρχουν επίσημε δηλώσει ούτε από την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν ή τη Ρωσία, τι οποίε το ελικόπτερο φέρεται να καταρρύφθηκε. Τι ακριβώς θα μπορούσε να κάνει το ελικόπτερο προς αυτή την κατεύθυνση είναι άγνωστο. Οι πρώτε φωτογραφίε από τα συντρίμμια του ρωσικού ελικοπτέρου που καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο τη Αρμενία έχουν κάνει την εμφάνισή του στο διαδίκτυο. Οι φωτογραφίε διανεμήθηκαν από την υπηρεσία τύπου του Υπουργείου Επίγουσα Κατάσταση τη Αρμενικής Δημοκρατία τη Δευτέρα το βράδυ.